Ονομάζομαι Δήμητρα Καρατζά. Το επόμενο μου βήμα είναι η συμβουλευτική γυναικών και νέων και η διαφήμιση. Αυτές είναι οι δύο μου σκέψεις. Τι συμβαίνει μετά τον έρωτα? Τι συμβαίνει και όλα ανατρέπονται? Όλοι έχουμε ανεκπλήρωτους πόθους από τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής μας, όταν δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε και αν ο φροντιστής δεν μπορούσε να συντονιστεί συναισθηματικά μαζί μας και δεν μπορούσε να μας καταλάβει, θυμώναμε και εξοργιζόμασταν. Αν ο φροντιστής ήταν πραγματικά αδιάφορος λόγω του δικού του τραυματικού ιστορικού με τους δικούς του γονείς, οι δικές μας λαχτάρες μας μετατρέπουν σε βίαια, αχόρταγα όντα. Είμαστε τόσο θυμωμένοι που θέλουμε να πληγώσουμε κάποιον. Ως μωρό, αυτό το εσωτερικό χάος θα μπορούσε να ηρεμήσει από τον ίδιο το φροντιστή. Αλλά αν εκείνος ήταν αποστασιοποιημένος, αδιάφορος, χαμένος, βίαιος, θύμα βίαιου συντρόφου, τότε αυτή η συνθήκη χάου συνεχίζεται σε όλη την ενήλικη ζωή μας. Αυτές οι βαθιά κρυμμένες διαγέρσεις προκύπτουν εάν επιλέξουμε έναν σύντροφο καθρέφτη, όπως συνηθίζεται να επιλέγουμε. Έχει επίσης βίαια ξεσπάσματα και παρορμήσεις, βαθιά κρυμμένες διαγέρσεις και οργή που θαύτηκαν στο παρελθόν του και ξαναζωντανεύουν μετά το πρώτο στάδιο του έρωτα, μετά το μέλι. Μερικοί είναι τόσο σοβαρά αποστερημένοι συναισθηματικά που τελικά καταλήγουν σε δολοφονία του συντρόφου ή στην άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Δεν έχουν τα εργαλεία για να ξεφύγουν από τη σοβαρή κακοποίηση και την σαδιστική τιμωρία από τον σύντροφο. Αυτό συμβαίνει όταν δεν έχει λάβει το παιδί συναισθηματική εναρμόνιση και αγάπη κατά τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής. Παραμένει μέσα μας, μαζί μας, μέχρι να αναλάβουμε την ευθύνη εμείς πια για αυτό. Δεν είναι ποτέ δουλειά του συντρόφου. Είναι δική μας. Αυτές ήταν οι δύο μου σκέψεις. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.